Λοιπόν, α, έχουμε και τη Μαρία Τιγατζή, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη, η οποία έχει μαζέψει πολλέ πληροφορίε για τον Κάρολο, για τον νέο βασιλιά. Και που νομίζω ήταν και στην περίπτωσή του η μακροβιότερη αναμονή διαδοχή. Έτσι. Λοιπόν, Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Να πάμε να δούμε τι πρώτε φωτογραφίε του Βασιλιά Καρόλου. Mm -hmm. Τι δημοσιεύει Daily Mail. Είναι η τελευταία εξέλιξη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, στον τίτλο λοιπόν τη Βρετανική Εφημερίδα γράφεται Ένα Βασιλιά σε πένθο και είναι οι φωτογραφίε του Καρόλου. Να βλέπουμε και το πρώτο σέλιδο εδώ. Ένα Βασιλιά λοιπόν σε πένθο έχει φύγει από το Balmoral. Κατευθύνεται προ το αεροδρόμιο για να, πάει, για να επιστρέψει πίσω στο Λονδίνο μαζί με την βασιλική σύζυγο, όπως τα ονομάζεται πλέον, η Καμίλα. Η Καμίλα να... πλέον ονομάζεται βασιλική σύζυγος και όχι βασίλισσα και αυτό είχε προβλεφθεί Γιώργο από την Ελισάβετ. Στο τελευταίο της διάγγελμα είπε ότι μπορεί να λέγεται βασίλισσα ενώ αν δεν το είχε πει αυτό θα ήταν απλώς σύζυγος ή βασιλική σύζυγος, το consort. Τι σημαίνει consort, είναι ο δεύτερο γάμο του βασιλιά πλέον Καρόλου του Τρίτου mm -hmm. και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να είναι βασίλισσα διότι βάσει του τυπικού ο βασιλιάς είναι αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας δεν θα μπορούσε η κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ονομάσει βασίλισσα μια γυναίκα που είχε σε δεύτερο γάμο και δεν ήταν Μάλιστα. η πρώτη γυναίκα του Μεγάλο κεφάλαιο και το πώς έφτασε στο γάμο. Θα, θα προσπαθήσουμε έτσι να σταθούμε σε κάποια σημεία που ήταν και τριγμή για την Ελισάβετ στην πορεία της. Τω, μεταξύ αυτή την ώρα μου λένε ότι μιλάει η Πρωθυπουργό που μόλις διόρισε τις προηγούμενες μέρες πρόλαβε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Η λίστρα στο κοινοβούλιο. Βλέπουμε τώρα εδώ την α, εικόνα. Αυτή η συνεδρία θα διαρκέσει πάνω από 15 ώρες. Γιατί πρέπει ο κάθε βουλευτής να πει τις εμπειρίες του, τις αναμνήσεις του και να δώσει τα συλληπιτήρια αυτού μεγαλειώτη. Επίση, όταν. η ναι, Πάνω από 15 ώρε. Πρέπει να μιλήσουν όλοι. Είναι ναι. 600, 600 κάτι βουλευτέ. Mm -hmm. Όταν θα φτάσει η σωρώ τη με την επιχείρηση Βέλο. Velos... Εδώ μου λένε ότι βλέπουμε και εικόνε. Θα σε διακόπτω, Γιώργο, αναγκαστικά. Βεβαίως. Γιατί παίρνουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή ζωντανά. Είναι από το αεροδρόμιο του Άμπερντεν. Είναι ο Κάρολο, ο οποίο προφανώ αποχωρεί για να γυρίσει στο Λονδίνο. Σωστά. Ναι, επιστρέφει ναι. πίσω στο Λονδίνο. Ακριβώς είναι οι εικόνε που είδαμε νωρίτερα. Βλέπουμε mm -hmm. τώρα και τα πλάνα τα οποία είναι live αυτή την ώρα η εικόνα. Mm -hmm. Επιστρέφει πίσω στο Λονδίνο μαζί με την Καμίλα, όπου εκεί μετά. θα... θα... ξεχωριστά όμω. Ε, ήθιστε να ταξιδεύουν τα χωριστά. Εχθέ μόνο παρενέβη το πρωτόκολλο. 7 βασιλικά μέλη ταξιδέψανε μαζί για να προλάβουν. Σύμφωνα με πληροφορίε των Βρετανικών Εφημερίδων, μόνο ο Κάρολο και η αδερφή του, η Πριγκίπ Ζάνα, την πρόλαβαν ναι. ζωντανή. Τα εγγόνια τη και τα άλλα τη παιδιά δεν την πρόλαβαν ναι. γιατί ήταν μακριά. Το Μπαλμόραλ είναι στη Σκωτία. Θέλει μία μισή με δύο ώρε με τα αεροπλάνο και γύρω στι 6 ώρε με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Λοιπόν, α, οπότε, Έλα Μαριά, για έλα, λίγο να βλέπουμε και εσένα να μα δώσει μερικέ πληροφορίε. Να πούμε, βέβαια, ότι η περίπτωση του Καρόλου, α, ο νέο βασιλιά, ε, έχει και τα πιο έντονα φιλελληνικά αισθήματα, αν κρίνει κανεί, από τι φορέ που έχει έρθει στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Ενώ η Ελισάβετ είχε έρθει μόνο μια φορά και πριν, νομίζω, να στεφθεί η Βασίλισσα. Η, ναι. η, η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε επηρεαστεί από τον σύζυγό τη, τον mm -hmm. πρίγκιπα που πέθανε πριν. 17 μήνες, όπου είχε μια δύσκολη ιστορία. Μην μπούμε εκεί, γιατί αυτά είναι βασιλική παραφιλολογία. Ο Κάρολο έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και ειδικότερα mm -hmm. με το Άγιο Όρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα Αγγλικανό έχει αγαπήσει mm -hmm. την Ορθόδοξη εκδοχή, έρχεται και μένει σε κελί. Κυρίω έχει σχέση με την Μονίβα του πεδίου, μένει σε ένα κελί όπω οι άλλοι, mm -hmm. χωρίς χωρί φρουρά και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι έχει επισκεφθεί την Ελλάδα επισήμω εκπροσωπώντα τη μητέρα του. Θυμίζουμε ότι είχε συμμετάσχει στα ανοίγματα τη νέα πινακοθήκη στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε τη Μαρία Τικατσί που μας δίνει πληροφορίες. Βλέπουμε από τη λίστρα από το κοινοβούλιο και παράλληλα τη, ζωντανά την εικόνα Τη μετάβαση του Καρόλου από τη Σκοτία στο Λονδίνο πίσω, αυτή την ώρα δεξιά. Λοιπόν, Έλα, Μαρία, για πάμε λοιπόν για λίγες λίγε περισσότερε πληροφορίε. Μάλλον, λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια αναδρομή στη ζωή του Καρόλου. Ε, γεννήθηκε το 1948 ε, στανάκτωρα του Μπάκινγχαμ. Μόλι ήταν τριών ετών, έγινε διάδοχο του θρόνου. Τότε ήταν που στεύτηκε και η Βασίλισσα το 1952, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Μεταξύ άλλων φίτησε σε διάφορα σχολεία. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ένα οικοτροφείο στη σκοτία Σκληρό και το περιέγραφε εκείνη την περίοδο της ζωής του ως κόλαση γιατί ήταν μόνος και τον εκφόβηζαν. Ήταν στο ίδιο οικοτροφείο, είχε φοιτήσει και ο πατέρας του να πούμε. Αργότερα ο ίδιος συνέχισε τις σπουδέ του στο Trinity College του Cambridge. Αρχικά ξεκίνησε με αρχαιολογία και ανθρωπολογία, στη συνέχεια όμως τον κέρδισε η ιστορία. Ε, εκείνη την περίοδο μάλιστα του απονεμήθηκε επισήμως <laughs> ο τίτλος του πρίγκιπα της Ιουαϊλίας. Τον επόμενο χρόνο γίνεται ο πρώτος Βρετανός διάδοχος που έλαβε πτυχίο Πανεπιστημίου Μάριον. Mm -hmm. Αργότερα μετά είδαμε και τη ζωή του με την Ταϊάννα, το, το γάμο. Ε, το 1981, λοιπόν, παντρεύεται την Ταϊάννα. Όλα φαίνονται να κυλούν καλά, να κυλούν όμορφα. Ε, το 82. Γεννάει η Νταϊάννα τον πρίγκιπα Βίλιαμ και αργότερα στη ζωή έρχεται mm -hmm. και ο Χάρη. Ε, ήρθαν τα πρώτα σύννεφα στη σχέση του, ε, υπήρξε και η Καμίλα. Μάλιστα η Νταϊάννα είχε πει το 1992 ότι υπήρξαν τρει σε αυτόν το, το, το γάμο. Το 1996 τελικά χώρισαν, πήραν διαζύγιο. Ε, να πούμε ότι καθόλου αυτή τη διάρκεια. Όλο αυτό, μισό λεπτό, Μαρία, όλο αυτό πώ αντιμετωπίστηκε, να θυμηθούμε λίγο, από την Ελισάβετ και από το παλάτι. Υπάρχει μια φράση που λένε ότι ο Βασιλιά ή η Βασίλισσα πρέπει να αποξηραίνει την ψυχή του και την καρδιά του για να κυβερνήσει. Η Βασίλισσα Ελισάβετ έπρεπε να έχει ένα διτό ρόλο. Mm -hmm. Και τη μητέρα και τη Βασίλισσα. Ισορροπώντα αυτό το ρόλο και λειτουργώντα περισσότερο ω Βασίλισσα και ω Μονάρχη, προσπάθησε να συμβα... συμψηφίσει τα πράγματα. Mm -hmm. Πάντα στάθηκε στο γιο τη δίπλα. Αλλά κατάλαβε μετά το χαμό, τον τραγικό χαμό τη πριγκίπισσα Νταϊάννα, ότι η πριγκίπισσα είχε κοινωνική και αναφορά. Άρα αμέσω έγινε στροφή, αγκαλιάσανε όλο αυτό. Γιατί ακόμα... Εκεί όμω κατάλαβε τελείω το τέλο, το τέλος, το θάνατο τη Νταϊάννα, που έσπασε και το πρωτόκολλο, αναγκάστηκε να το σπάσει. Δηλαδή, δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ που έχει έτσι και πιο ε, καλή γνώση, αν αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που δεν κατάφερε η, ε, η Ελισάβετ να δει ότι η Νταϊάννα ήταν ένα φω για τον Μπάκινγχαμ, γιατί ήταν τόσο αγαπητή στον κόσμο. Δυστυχώ μπορεί να ήταν η Νταϊάννα, αλλά ο γιος της ήταν ο Κάρολος. Αυτός okay. ήταν ο διάδοχος. Yeah. Άρα και επίσης η Βασίλισσα, και αυτό έχει βγει στις εφημερίδες πρόσφατα, yeah. αναγκάστηκε να αλλάξει όταν άκουσε τον τότε. Ε, υπεύθυνο τύπου του τότε Πρωθυπουργού Τον Ιμπέρ, που, που έβαλε τον Πρωθυπουργό να πει ότι χάσαμε την πριγκίπισσα του λαού. Τότε κατάλαβε, ναι. ότι αν θέλει την κοινωνία μαζί τη, έπρεπε να αγκαλιάσει και να αφήσει το γιο τη λίγο πιο πέρα και να τον συνετίσει. Mm -hmm. Εκείνη την περίοδο, να πούμε ότι υπήρχαν και πολλά δημοσιεύματα από τον τύπο, τόσο για τον Κάρολο, όσο και για την Καμίλα, και νομίζω ότι ήταν και μια περίοδο που είχε πέσει κάπως η δημοτικότητά του. Στην πορεία, <coughs> βέβαια, αυτό ε, άλλαξε. Ε, και και μετά με όσα έχει πει για, τα, για τις οικολογικές του ανησυχίες, mm -hmm. όσα έχει Αυτό πει για την Αυτό λίγο να θίξουμε, αλλαγή. ολοκληρώνοντας έτσι ένα γρήγορο α, βιογραφικό προφίλ του Καρόλου, ότι θεωρείται ο πράσινος μονάρχης. Αναζήτησε έναν ρόλο τη δύσκολη δεκαετία του 80 και του 90, όταν δεν είχε το λαό μαζί του. Mm -hmm. Μην ξεχνάμε ότι, σαν τίτλο και σαν πρίκαση εισαγωγικά, είχε τη, το δουκάδο της Κορνουάλης που είναι το πιο, η πιο, ο, πιο πλου, ο πιο πλούσιος αγρό της Βρετανίας. Υπάρχουν και αντίστοιχα προϊόντα. Άρα, αναγκάστηκε mm -hmm. να ξαναανακαλύψει τον εαυτό του. Η οικολογία ήταν κάτι το οποίο δεν δημιουργούσε πρόβλημα. Οι βασιλείς και οι μονάρχε πρέπει να μην έχουν εγωνίε, δεν έχουν πολιτικό λόγο. Mm -hmm. Άρα, έπρεπε να βρει κάτι το οποίο ήταν κοινωνικά αρεστό, ανεκτό από τη μοναρχία και κυρίως δεν μπορούσε να ενοχλήσει κανέναν.